αυτό. Λοιπόν, Τατιάνα, ποια ήταν τώρα, πραγματικά ήταν η περσινή χρονιά η χειρότερη σου? Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Έχω περάσει και άλλες δύσκολες χρονιές στη ζωή μου, έτσι δεν ήταν η πρώτη φορά. Η περσινή χρονιά ήταν πάρα πολύ δύσκολη και θέλω να σου πω ότι αυτό το οποίο πραγματικά σκέφτηκα την περσινή χρονιά είναι ότι αφού δεν κάηκα πέρυσι, αφού κατάφερα να επιβιώσω στο δεύτερο κομμάτι της σεζόν πέρυσι, να το γυρίσω και να έχουμε μια αξιοπρεπή παρουσία. Πολύ αξιοπρεπή παρουσία, ναι, όχι απλώς. Λέω, αφού τα κατάφερα και πέρυσι... Εντάξει, okay, είμαι μάγκας. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Γιατί... Έπεσε ένα... σε πολύ δύσκολη χρονιά. Όχι, δηλαδή... δεν είναι δύσκολο. Εντάξει. Ήταν και το ύφος της εκπομπής. Θεωρώ ότι ήταν συνδυασμός. Ναι. Δηλαδή, ήταν το γεγονός ότι ο κόσμος δεν με είχε συνηθίσει σε τέτοιου τύπου εκπομπές και κακά τα ψέματα, την τηλεοπτική μας εικόνα την κτίζουμε με τα χρόνια και ο τηλεθεατής έχει από όλους εμάς μία προσδοκία να δει κάτι συγκεκριμένο, προφανώς. Ναι. Εντάξει, κάποια στιγμή το καταλαβαίνω. Δηλαδή, προφανώς, είχαν από μένα μια προσδοκία να δουν το ρεπορτάζ, το κοινωνικό, την αποκάλυψη. Αυτά τα τρία πράγματα έχω κτίσει. Τα οποία θέλουν και πολλή δουλειά για να βγουν. Δεν μπορώ και εγώ να μαγειρέψω μια φορά στη ζωή μου και να τρώω χαλαρή και να κάνω και να πηγαίνω καλά. Όχι, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Πρέπει εκεί να χτυπιέμαι κάτω. Λοιπόν, έχουν μια προσδοκία από μένα. Και αν δεν τους δώσω αυτό που προσδοκούν, προφανώς δεν θέλουν. Ναι. Και γι' αυτό όταν το δώσαμε περισσότερο από τον Ιανουάριο και μετά άρχισαμε να στεκόμαστε. Και εδώ που το δώσατε με τη μία, γίνονται ναι, κάτι νούμερα. Ναι, καλύτερα. Τα ακόμα και λέμε, τι γίνεται, είστε ήταν, καλά λοιπόν, εκεί πάνω. Πολύ, πολύ δύσκολη χρονιά. Συνέπεσε και το γεγονός ότι ο κόσμος αγαπάει πολύ την Ελένη, θέλει να μαθαίνει για εκείνη, είχε την εγκυμοσύνη της, είχε όλο αυτό το ενδιαφέρον. Οπότε ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Και είπα ότι αφού πέρυσι. Τη βγάλαμε καθαρή. Ναι, εντάξει, τι να πω. Το έχεις ξαναπεί αυτό το ίδιο, ότι αφού την έβγαλα τώρα, ποια χρονιά ήταν αυτή? Όταν έκανα τον gossip, το προϊόν εκείνο είχε αρχίσει να καίγεται κάποια στιγμή. Στον Αντένα, μιλάς. Ναι, αλλά... Στο Alter δεν είχε αρχίσει να καίγεται, γιατί εκεί υπήρχε. Ήταν μια... μόνο τη πρωτοκαθεδρία, ήταν. Όχι, δεν ήταν αυτό. Υπήρχε μια μεγάλη ελευθερία θεμάτων. Ναι. Ήταν αλλιώς. Στον Αντένα μπήκαμε περισσότερο σε καλούπια, ναι. Είχε βγει το κουσκούς τότε που βγάζανε κάτι τηλεφωνικές και γινόταν ένας πανικός εκεί με τις προσωπικές ιστορίες. Εκεί λοιπόν πήρα την απόφαση ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Ναι. Συν της άλλης ήταν κάτι που μέσα μου βασάνιζε χρόνια και δεν μ' άρεσε. Ναι. Αλλά αυτό το λέμε εκ των υστέρων, δεν μπορείς να το πεις εκείνη την ώρα. Ναι, το αλλά είσαι πάρα πολύ καλή σε αυτό, δηλαδή δεν σ' άρεσε, αλλά... Επαγγελματίας. Σε ό,τι κάνω θα προσπαθήσω να είμαι καλή όταν το αναλάβω. Ναι. Ό,τι και να είναι αυτό, δεν παίζει. Ναι. Θα το κάνω με πάθος. Ό,τι είναι. Εκεί δεν ήξερα όταν θα πάω, όταν σταμάτησε αυτό, αν θα μπορέσω να κάνω restart. Και αυτό ήταν πολύ δύσκολη στιγμή. Ναι. Θυμάμαι όταν είχαμε πάει, όταν ήσουν στον Αντένα. Θυμάμαι και θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, σαν να στο έχω πει και κατηδίαν. Είναι η πρώτη μας χρονιά στο κουσκούς που ήταν το μεσημέρι, γιατί εμείς ξεκινήσαμε με το πρωινό κουσκούς και το κουσκούς το μεσημέρι βγήκε από τα στούντιο Κάπα, στα οποία ήσουν εσύ τότε και έκανες την εκπομπή. Στο υπόγειο λοιπόν, στο μείον ένα, είμαστε σε ένα τεράστιο καμαρίνι όλοι και έχουμε πάρα πολύ αγωνία, γιατί είναι η πρώτη μέρα της εκπομπής, βαφόμαστε όλοι μαζί, γινόταν εκεί πέρα ο Μουτσινάς, η Ηλιάκη, η Κλεοπάτρα, ο Παπανώτας, όλοι αυτοί, δηλαδή η κυρία Σακάκου, νομίζω ήταν εκείνη η χρονιά, ήταν, μιλάμε για μεγάλο χαμό και ξαφνικά εμφανίζεται η Τατιάνα Στεφανίδου μπροστά μας με τη Λιδία αγκαλιά και είναι ντυμένες ίδια. Και είμαστε όλοι... Και έχουμε σταματήσει, δεν κοιτάμε, γιατί είναι πολύ όμορφη. Ναι, ναι. Και είναι και πολύ όμορφη η Λιδία. Και είναι και οι ίδιες. Και πώς το λένε, και εμείς είμαστε εκεί. Ποιος παρουσίαζε την εκπομπή που εγώ είχα πάει καλεσμένη τότε? Δεν θυμάμαι. Πού? Απέναντί σας ποιος ήταν? Εσύ ήσουν απέναντί μας. Όχι, ρε, αφού ήταν να παρουσιάσει. Δεν πήρε. Ναι. Όχι, παιδί μου, ήμουν καλεσμένη. Όχι. Ήσουν απέναντί μας. Όχι, παιδί μου, με τη Λιδία είχα πάει καλεσμένη σε ένα πρωινάδικο. Στη μελέτη.
Στη μελέτη. Σε ένα πρωινάδι στην Ελεονόρα. Τι λες. Στη μελέτη το 2005. Μην φωνάζετε. Πάντως ήμασταν. Η εκπομπή ήταν απέναντι. Στη μελέτη πρέπει να είχα πάει. Καλεσμένη. Θα βγω. Θα έβγαινα με τη Λιδία στη δική μου εκπομπή. Όχι. Μέσα στο καμαρίνι ήρθε με τη Λιδία. Και είχαμε μείνει εμεί έτσι παγωτό. Δεν είχε βγει σε εκπομπή. Αυτό που σου λέω δεν έχει γίνει σε εκπομπή. Έχει μπει στο καμαρίνι την ώρα που βαφόμαστε και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Α, είχα μπει του τύπου γεια σα. Και μπαίνει μέσα. Πού να θυμάσαι. Και μπαίνει μέσα με το παιδί και έχω. Όλοι ενώ γίνεται χαλασμό. Έχουμε σαστήσει, δεν μιλάει κανένα. Εγώ ήμουν απέναντί σα. Ναι, και μα λέει, και μα λέει, ήρθα να σα πω. Τι? Καλή επιτυχία. Καλά, τέλο. Και λέμε, δεν θα βγούμε. Δεν θα βγούμε ποτέ. Ήταν η Τατιάνα, αφού το. Ήταν η Τατιάνα, ρε παιδί, μετά καμιά ψημιάζει και. Μια αποτασία έχουμε παρεστήσει από το άγχος. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η εκπομπή άρχισε να πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Και ερχόταν αυτό το άτομο εδώ πίσω από τις κάμερες και μας έλεγε «Σκίζεται, μπράβο!» Δεν καταλαβαίνεις, ήταν απέναντί μας. Καταλαβαίνω, χαρά μου, καταλαβαίνω. Διάφυνε την εκπομπή της και πήγαινε πίσω από τις κάμερες. Όχι, τελείωνε. Τέλειο, φαντάζεσαι. Παιδιά, εντάξει, και τώρα θα κάνουμε ένα εκπομπή. Ναι, delete. Λοιπόν. Ήρθε η ώρα για παιχνίδι. Έλα, εγώ το μόνο που θυμάμαι είναι πόσο με βασάνισε αυτό. Εμάς πόσο εντύπωση μας είχε. Αυτό με το τηλέφωνο. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Επειδή είσαι συνηθισμένη στα ναι και στα όχι, κατάλαβες. Και επειδή ζητάς. Πήρατε τα καρτέλα. Αρχικά το κάναμε για να αισθανθείς οικία. Αλλά επειδή βλέπω ότι κάνεις διάφορες ερωτήσεις, είπαμε να σου κάνουμε και εμείς ερωτήσεις. Αλλά για να είμαστε έντιμοι, θα απαντάμε και εμείς. Τις ερωτήσεις αυτές θα κάνει η Κατερίνα. Που δεν θα δώσει κανένα σημασία, μόνο δείτε. Βαθιά και ναι, είναι από την Ellen DeGeneres. Είναι από τα παιχνίδια που μας αρέσουν πάρα πολύ να βλέπουμε να τα παίζει με τους διάσημους φίλους της. Ας πούμε, θα γνωρίζουμε ως τη Μαντόνα αυτή τη στιγμή. Να αισθανθώ. Κάτσε. Είσαι η δική μας Μαντόνα. Είναι καλύτερα από τη Μαντόνα η Τατιάνα. Αυτό είναι μεγάλο. Θε να κάτσει εδώ. Να κοπεί και άλλο χέρι, άσε. Λοιπόν, οι ερωτήσεις θα γίνονται λοιπόν σε όλους και θα απαντάμε με ειλικρίνεια, τονίζω. Κύριε Ζαχαριάδη, κύριε Τάτσι, κυρία Λαφαζάνη, για τους υπολείπους, δεν το συζητώ. Εμείς δεν λέμε ποτέ ψέματα. Λοιπόν, η ερώτηση νούμερο ένα είναι, έχετε κάνει μπάνιο γυμνή ποτέ σε παραλία γυμνιστών? Μπορώ να... Μπορώ να έχω εισαγωγικά, ναι, αλλά όχι γυμνιστό. Μισή ερώτηση αυτή. Δεν μπορώ να... Σε παραλία γυμνιστών δεν έχω πάει. Α, αλλά... αλλά σε άλλη παραλία. Ναι, ναι. Είναι ναι. Το γυμνιστόν που με χάλασε. Ωραία. Έχεις κάνει γυμνή σε μπάνιο σε παραλία? Α. Πρέπει να συναντηθούμε εμείς. Ζαχαριάδη, είμαστε νέα από σε όλες τις παραλίες. Και γυμνιστών και ερημικές. Και παίζουμε ρακέτες. Έχετε φοβηθεί ποτέ μόνοι στο σπίτι ότι υπάρχει κάποιο φάντασμα? Έλεος, ρε παιδιά. Τι χαζί είμαστε εμείς. Υπάρχει φάντασμα, είμαστε χαζί, ε. Για ποια ηλικία μιλάμε? Τώρα για μικρά παιδιά. Για όποια. Έχετε απαντήσει όλοι οι νέοι ότι δεν έχουν φαντασμό. Είναι Ghostbuster. Σε ποια εκπομπή έχω έρθει. Τόσο ρεαλίστρια Τατιάνα Στεφανίδου. Ότι υπάρχει φάντασμα, παιδιά, πάτε καλά. Μπορεί να σου πω κάτι. Παίζει ένα θρίλερ στην τηλεόραση. Δεν έχεις δει... Όταν ήμουν προφανώς 5, 6, 7 ετών, μπορεί να φοβόμουν κάτι, αλλά ότι υπάρχει φάντασμα, όχι. Μάλιστα, εντάξει, λοιπόν. Εμείς μεγαλώσαμε ποτέ. Εμείς είμαστε ακόμα έτσι. Λοιπόν, έχετε ανοίξει ποτέ ξενογράμμα? Ξενογράμμα. Το σκέφτεσαι, Κατερίνα? Όχι, καθόλου δεν το σκέφτομαι, το σχένομαι αυτό. Ναι! Φτούσε! Μπράβο, σου! Μπράβο, σου! Μπράβο! Και μετά πώς το ξανάκλεισες? Τέλειο! Έβαλε να σου πω. Το βάζει στον ατμό, από τους υδρατμούς ανοίγει το τέτοιο. Το έχω δει σε ταινίες. Δεν διευκρινίσατε αν το άνοιξα κατά λάθος οι επίτηδες. Λοιπόν, πάμε. Έχετε πει ποτέ ψέματα για να καλύψετε την απιστία κάποιου φίλου σας? Κάτσε να θυμηθώ τώρα κι εγώ την απιστία κάποιου φίλου μου. Όταν ήσασταν παιδιά, ναι. Στην εφηβεία. Κατερίνα, ναι. Κρατέρε. Εσύ όχι. Όχι. Είσαι καλό παιδί. Κανένας από τους φίλους δεν έχει απατήσει. Δεν το έχω αντιληφθεί βασικά. Είδε στο λένε. Δεν το έχω αντιληφθεί. Είσαι φίλος της Όλγας. Εγώ ψέματα δεν έχω πει, αλλά κάνω ότι δεν ξέρω. Κι εγώ. Ναι, εντάξει. Ναι, εντάξει. Τι να πεις τώρα. Όλοι. Τραγικό, το ξέρουν όλοι. Λοιπόν, συνεχίζω. Έχετε ποτέ ξενυχτήσει παρακολουθώντας το σπίτι ενός πρώην, ενός που σας ενδιέφερε και γινόταν μια παρακολούθηση?
Αλήθεια, το λες. Εντάξει τώρα. Αλήθεια, το λες. Ναι, και μπορώ να πω και ονόματα. Για πες, για πες. Να πω και τη διεύθυνση και να πω και πού ήταν. Να πεις, λέγε. Έξαλλο με είχε κάνει αυτό. Είναι πάρα πολλά χρόνια πίσω. Ήμουν στο σχολείο, ήμουν στο Λύκειο και είχα την υποψία ότι μου λέει ψέματα και ότι δεν είναι τα πράγματα όπως μου είπε. Και? Και έμεινα με τον κολλητό μου έξω με το αυτοκίνητο, γιατί εγώ τότε δεν είχα. Ήμουν πολύ πιο νέος από 18 ετών. Και είχε ο κολλητός μου, ήταν μεγαλύτερος, και μείναμε με το αυτοκίνητο. Και είχα δίκιο. Αλήθεια, το λες, είχες δίκιο. Και από εκεί πήρε το ρόλο για το λύκειο. Είχα δίκιο, φίλε. Εσείς, κυρία Στεφανίδου, έχετε κάνει κάτι ακραίο για τον κύριο Ευαγγελάτο που λέτε, ας πούμε, με την Πάρδο των Χρόνων, πω από τι έκανα. Και απαντάει τέτοια, όχι, και λέμε εμείς ναι. Ναι, εμείς κάτι ακραίο για τον Νίκο Ευαγγελάτο. Ακραίο για τον Νίκο Ευαγγελάτο. Κοίταξε. Πιο ακραίο από το να είσαι 20 χρόνια μαζί του. Θα σου πεις αυτό. Και να υποχωρείς κάθε φορά στο κάτω. Νομίζω ότι θα ήθελα να έχω κάνει και θέλω να κάνω πάντα πάρα πολύ ακραία πράγματα, απλώς τα καταπιέζω. Γιατί, τι σε κρατάει? Δηλαδή, αν με ρωτάς, σίγουρα έχουν υπάρξει στιγμές που θα ήθελα να είμαι με το αυτοκίνητο έξω από το γραφείο. Αλλά δεν το έχω κάνει. Είναι αυτό, ξέρεις, αυτό το κυριλίκι που μπορεί να σε κρατήσει. Ναι, ναι, ναι. Η καταποίηση. Σίγουρα υπάρχουν στιγμές που μπορεί να ήθελα και εγώ να κάνω πράγματα. Άλλη μια ερώτηση. Κατηνιές, ας πούμε. Να ψάξεις. Αλλά κρατήθηκα. Αλλά κρατήθηκα. Στο κασετόφωνο, και, βέβαια. Όχι, δεν ακούω λαϊκά, sorry. Ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη. Κάντο λίγο εικόνα εμένα με λαϊκά τέρμαστα από το κυριαστό και σου βγαίνει. Επειδή κάνω τον κόντρα ρόλο. Όχι, θέλω να μου πεις αν σου βγαίνει. Μια τελευταία ερώτηση. Έχετε κλέψει ποτέ σε πασχέντζα ή σε επιτραπέζιο παιχνίδι? Χαίρομαι που είσαι ειλικρινής. Βέβαια. Χαίρομαι που είσαι ειλικρινής. Ξενέρωτηξε αυτό. Αλήθεια. Πρόβλημα. Ούτε αυτό δεν κάνει στα Τατιάνα. Μου τη πάει πάρα πολύ αυτό που κλέβει στα Τατιάνα. Μπράβο. Παιδιά, μα γιατί δεν κλέβουμε κι εμείς? Με κάνει έξαλλο. Ναι, τόσο πολύ να χρειαστεί να κλέψει τα χαρτιά για να κλέψει. Σιγά θα σπάσει τη ρακέτα τα Τατιάνα. Βλέπω αυτό το μέσικο μέσα. Είναι δικιά σου αυτή. Δεν θα παίξω καραβά του ποτέ μπυρίμπα μαζί σου. Θα είμαι ζευγάρι με τον κρατερό. Ήταν στο παρελθόν. Πρώτο καιρό που είμαστε μαζί. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να πάμε κάπου αλλού. Και παίζουμε τη ρίμπα μετά από χρόνια, ξαναπαίζω εγώ χαρτιά. Και μου λέει να παίζουμε και κάποια στιγμή τη βλέπω και κυλάει πολύ το παιχνίδι. Τη λέω, σου πω κάτι. Αλλά με αυτό τη συγκίνηση και τη τρυφερότητα στο χαμόγελο. Δεν πιστεύω, χαρά μου, να κλέβει. Και μου λέει, είναι τόσο ψεύτικο, τρυφερό, όχι. Όχι. Δεν μπορείς να θυμώσεις με αυτό. Όχι, όχι. Και λέει, εντάξει, λέω, είσαι με τα καλά σου. Πες μου οι δυο μας και με κλέβεις τα χαρτιά. Ντροπή δηλαδή. Εγώ το έκανα γιατί ήθελα να αποκτήσει λίγο πιπέρι. Αυτό, αυτό, αυτό. Έλα, έλα, να σου πω κάτι. Πήγαινε τώρα εσύ εδώ. Πήγαινε. Και ξέρει να σου φαίνεται ότι κλέβεις τα χαρτιά. Κλέβουμε οικογενειακώς. Φαίνεται αυτό το πολύ αθώο, γλυκό, χαμογελαστό πλασματάκι. Δεν σου φαίνεται καθόλου.